Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι πολλές φορές στον δημόσιο λόγο διατυπώνονται και κάποιες υπερβολές. Υπάρχει όμως και μία τάση τα τελευταία χρόνια από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα να υπερβαίνουν ακόμη και αυτές τις υπερβολές και να τις εντάσσουν σε ένα επικοινωνιακό τέχνασμα ώστε να πλήξουν τους αντιπάλους τους και να μιλάνε κατά το δοκούν. Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα στην πολιτική στιγμή που θεωρούν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να λένε ατεκμηρίωτα ό,τι θέλουν, όπως θέλουν και όποτε το θέλουν. Και τα ίδια πρόσωπα, όταν πρέπει να αλλάξουν την επικοινωνιακή τους ατζέντα, θεωρούν πως δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν και λένε απλά κάναμε λάθος και ζητάνε να κλείσουν τη συζήτηση για να πάμε, λέει, σε συνεννόηση. Εκτιμούν ότι λέγοντας αυτό το κάναμε λάθος, τελειώνει η συζήτηση και κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει για την υποκρισία και για τη διγλωσία τους. Και μάλιστα αυτή την υποκρισία φτάνουν στο σημείο να την αναγάγουν σε πλεονέκτημα. Γιατί λέει ότι με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν για πάρα πολλά χρόνια να κυριαρχούν και να υπάρχουν στην πολιτική ζωή. Βαφτίζουν μάλιστα αυτή την υποκρισία, η οποία πηγάζει από κομματική σκοπιμότητα για να πλήξουμε με κάθε μέσο τον πολιτικό μας αντίπαλο, προσαρμογή, λέει, στις νέες συνθήκες. Μόνο που οι συνθήκες δεν είναι νέες. Τώρα διαβάσανε ότι η φαρμακευτική κάναβη έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Δεν το ήξεραν. Ας ρώταγαν. Εγώ είμαι κτηνίατρος. Το έμαθα στο δεύτερο έτος της κτηνιατρικής σχολής. Ο υπουργός είναι ιστορικός. Δεν γνωρίζει ότι από το 600 π.Χ. υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ιατρικές ιδιότητες της φαρμακευτικής κάναβης. Δεν γνωρίζει τις αναφορές του Ηρόδοτου, του Πλούταρχου, του Δημόκριτου, που τόσο πολύ έχει εντρυφήσει στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι η υποκρισία δυστυχώς στην πολιτική ζωή του τόπου μας περισσεύει. Τον Μάιο του 2017 ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε «Πρώτη φορά με μπάφους παντού». Τον Οκτώβριο του 2017 έλεγε «Η πρώτη επένδυση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από 2,5 χρόνια εξουσίας είναι ο μπάφος». Λογικό. Και χθες μας είπε «Δεν υπάρχει κανένα μελανό ηθικό σημείο. Είναι μία πραγματική αγορά ιατρικού σκοπού». Δεν το γνώριζε αυτό από το 2018. Το γνώριζε. Το γνώριζε, αλλά υποκριτικά, συνολικά η Νέα Δημοκρατία θεωρούσε ότι έτσι μπορούσε να πλήξει με ιδεολειψίες τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που θεωρούσε ότι θα την ωφελούσε για να επανέλθει στην εξουσία. Εμένα θα μου επιτρέψει ο κύριος Γεωργιάδης να μην τον καλωσορίσω στη λογική. Και αυτό το κάνω γιατί εκτιμώ ότι είναι ένας έξυπνος και λογικός άνθρωπος που δεν στερήθηκε ποτέ της λογικής, αλλά πράγματι με σκοπιμότητα επιχείρησε όλο το προηγούμενο διάστημα και όχι μόνος, μην τον αδικό, μαζί με άλλα στελέχη της παράταξής του, να πλήξουν αυτήν την οικονομική δραστηριότητα και υγειονομικά και οικονομικά ωφέλη. Θεωρώ ότι είναι χρέος του και οφείλει, όπως και συνολικά η Νέα Δημοκρατία, ανά την επικράτεια στα στελέχη της που παρέσυρε με αυτή τη λογική, να ζητήσουν συγνώμη από όλους εμάς που στις περιφέρειές μας λέγανε ότι αφήνουμε ελεύθερη τη χασισοκαλλιέργεια. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα κάποτε πρέπει να λέγεται η αλήθεια. Και δεν είναι δυνατόν
αυτοί που δεν την λένε ή την κρύβουν να λένε ψεύτες όσους την υπερασπίζονται. Δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα να βάφτιζε το κρέας ψάρι και όποιος έλεγε το αυτονόητο ότι πρόκειται για ψάρι να τον συκοφαντούσαν και ως ψεύτη. Και ξέρετε, αυτή η συζήτηση δεν κλείνει τόσο εύκολα, γιατί δεν είναι απλά η αποκάλυψη της υποκρισίας και του προσωπείου. Οφείλουμε με ειλικρίνεια να τοποθετούμαστε απέναντι στους πολίτες, γιατί διαφορετικά με την αλλαγή των θεσμικών όρων θα το επαναλαμβάνουμε. Και αυτό δεν είναι προς όφελος ούτε του τόπου μας, ούτε του λαού μας. Οι επενδύσεις της φαρμακευτικής κάναβης είναι εξαιρετικά σημαντικές. Και είναι εξαιρετικά σημαντικές και όσον αφορά τις υγειονομικές τους ιδιότητες. Υπάρχουν προβλήματα που πραγματικά μπορούν με αυτά τα σκευάσματα να αντιμετωπιστούν. Να μην αναφέρουμε και επιπλέον έρευνες που γίνονται για το Αλτσχάιμερ, για τις νόσο του Πάρκινσον, για τη σκλήρυση κατά πλάκας, για το γλαύκωμα. Αυτά είναι θέματα πιο ειδικά. Είναι όμως και οικονομικά συμφέρουσα. Και γι' αυτό άλλωστε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντρυφήσει πάνω σε αυτό το θέμα και πραγματικά η χώρα δεν μπορεί να πάει πίσω. Θέλω να πω μόνο λίγα σχόλια για τα άρθρα. Ναι, τώρα. Ναι, μιλήστε. Και ολοκληρώστε, αν θέλετε, σιγά σιγά. Και ολοκληρώνω, επιτροχάδη, στο άρθρο 8 μπαίνουν κάποιες επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν είναι στην θετική κατεύθυνση. Στο άρθρο 11 που απαγορεύεται η αδειοδότηση σε γη υψηλής παραγωγικότητας, νομίζω ότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι θέλει να προστατεύσει τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Δεν το κάνει όμως αυτό, για παράδειγμα, και στις επενδύσεις με τα φωτοβολταϊκά. Και θεωρώ ότι είναι και προβληματικό το σημείο όπου μιλάμε μόνο για εξαγωγές του προϊόντος, γεγονός που σημαίνει ότι στη χώρα θα γίνονται πιο ακριβά αυτά τα σκευάσματα. Και εκτιμώ ότι πραγματικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα σε αυτόν τον τομέα, την οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.